Από το πρωί περίμεναν στην ουρά έξω από την Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το Πασχαλινό Τραπέζι. Φέτος, πάνω από 1.400 πατρινοί θα κάνουν Πάσχα με τη βοήθεια του Δήμου, της Ιεράς Μητρόπολης και των δεκάδων συμπολιτών μας που προσέφεραν από το ειστέρημά τους. Η διανομή μας εδώ για το Πάσχα έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή της 3 του μήνα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα. Εξελίσσεται ομαλά. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και σαν Δήμος και σαν κοινωνικός οργανισμός να εξασφαλίσουμε τα τρόφιμα, διότι πλέον όπως γνωρίζετε κάθε μέρα που περνάει έχουμε και καινούργιες αιτήσεις και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο πια. Μόνο να σκεφτούμε ότι σε σχέση με τη διανομή που είχαμε κάνει την αντίστοιχη τη γιορτινή των Χριστουγέννων θα δώσουμε περισσότερα τρόφιμα γιατί έχουμε περίπου 100 με 150, στο τέλος της ημέρας θα το γνωρίζουμε, 100 με 150 οικογένειες περισσότερες στις οποίες θα δώσουμε τρόφιμα σε αυτή τη διανομή. Η κατάσταση είναι δραματική, όπως περιγράφει ο πρόεδρος του κοινωνικού τομέα του Δήμου. Οι αιτήσεις πολλαπλασιάζονται την ίδια στιγμή που μειώνονται οι προσφορές αλλά και η χρηματοδότηση για τις κοινωνικές δομές. Βλέπουν να αυξάνονται οι αιτήσεις ραγδαία. Για παράδειγμα, τον Γενάρη, ενώ ήταν οι αιτήσεις 32, το Φλεβάρι έγινε 52 και τώρα τον Μάρτιο που ολοκληρώθηκε είναι πάνω από 90 αιτήσεις που γίνονται για να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπολείο. Και σε κάποια στιγμή, εφόσον η ίδια αυτή κατάσταση, όπως λέμε εμείς, η αντιλαϊκή πολιτική που ρίχνει τα βάρη στους εργαζόμενους και διευκολύνει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εφόσον αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και συνεχίζεται, γιατί είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαινόμενο θα οξύνεται. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια δίδεται κοτόπουλο αντί για αρνί, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος. Εδώ υπάρχουν οικογένειες που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000 και δεν μπορούν να φάνε αρνί. Και μιλούμε τώρα για το κοινωνικό πανταπολείο, το εισόδημα είναι κάτω από 7.000. Δηλαδή, οι οικογένειες, ο λαός μας, πολλοίς κόσμος δεν θα φάει αρνί. Πώς εμείς θα εξυπηρετήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο και πολύ περισσότερες οικογένειες με την υποχρηματοδότηση που υπάρχει και από το κράτος έτσι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό που δίνουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι κοτόπουλα για να φάνε και βέβαια και όλα τα άλλα είδη μακράς διάρκειας. Και βέβαια αυτές τις ημέρες συνεχίζονται τα γεύματα αγάπης από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών.